σήμερα μια περίοδο καταπληκτικής. Από εδώ έρχεται την προετοιμασία για την μεγάλη εξαγωγή και βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας για να αρχίσουμε μαζί αυτή την ευλογημένη αυτή την περίοδο μετανοίας, την περίοδο της νύχτας που θέτει η Εκκλησία μας πρώτο Πάσχα. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας ενών και πατέρα μας του Ιουλίου Γεωργίου και με την άδεια και ευλογία του Πατριάρχου μας, βρίσκομαι και εγώ σήμερα ανάμεσά σας σε αυτόν τον τόπο τον οποίο οικογενειακή πνευματική συνδέσμη μας συνδέουν μέσω της συνοδείας και του Γέρου Κάρου στο Αγιώτος, ο οποίος έφυγε και προσέφυγε για το πέρα του οποίο εδώ και δεκαετία που κάνω πρώην να ακολουθώ σε έναν ξένο τόπο όπως όλοι γνωρίζετε. Μακριά από εδώ, αλλά κοντά σε εσάς πνευματικά κάθε μέρα. Σήμερα το Ευαγγέλιο μιλάει για δύο πρόσωπα, για δύο προσωπικότητες, οι οποίες αντιπαρατίθενται μεταξύ τους. Και αντίρροπα συνδέονται μεταξύ τους. Για τον Ζωζόν και για τον Φαρισαίο. Ναι, Φαρισαίος, λοιπόν, γεμάτος αρετές που είδε και θα ρίχνω τα κίνηση της εποχής και καλές πράξεις, γεμάτος όμως επίσης υπεροψία, αυτοδικαίωση, κατάκριση και εγωισμό στέλνεται όρθιος στο Ιερό τότε και βλέπει γύρω του και θαυμάζει ο ίδιος γύρω του, αλλά είναι αυτό και δικαιώνει τον εαυτό του νόμιμου του Θεού, παρότι ο ίδιος ο Κύριος του δικαιώσει. Και τελικά γυρνάει από τους πίσω του Ευαγγέλιου, όχι δικαιωμένος. Γιατί από την άλλη μεριά βρίσκεται μια άλλη μορφή, μια άλλη προσωπικότητα. Αυτός ο οποίος λέει συντετριμένος, γονατιστός, κύρκει τα σπίτια του, χτυπάει τα σπίτια του, λέει. Φανταστείτε τι μετάνοια και τι συντριβή έχει μέσα του. Και δεν μπορεί, λέει, να κοιτάξει καν τον ουρανό, να κοιτάξει προς τα πάνω, να κοιτάξει γύρω του, ποιο βρίσκεται γύρω του. Και όχι μόνο βιώνει τον εαυτό του, αλλά θεωρείται αυτό το κατώτερο από όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται γύρω του. Καταλήγει το Ευαγγέλιο και λέει ότι αυτός που βρίσκεται κάτω γυρνάει δικαιωμένος και υπερηφανωμένος ενώπιον στα μάτια μπροστά του Θεού του Χριστού μας. Γιατί η ταπείνωση υψώνει τον άνθρωπο, ενώ η υπερηφάνεια και η έπαση τελικά τον κατεβάζει από τη γη. Σήμερα όμως ανάμεσά σας είναι επιχειρός αυτήν τη ρίση του Ευαγγελίου περί ταπεινώσεως και περί πάθους. Πριν 17 χρόνια ο Θεός, ο Κύριος μας με αξίωσε. Χωρίς εγώ να έχω καμία προσωπική επιδίωξη, να κατέβω σε έναν τόπο ο οποίος είναι ξένος για μας και να ταπεινώσω τον εαυτό μου, δηλαδή να φύγω από τη συνοδεία, όχι σαν αδελφός. Σαν αδελφός βρίσκομαι ακόμα ανάμεσά σε αυτούς που με γέννησαν πνευματικά. Αλλά ενσώματι πλέον βρίσκομαι εδώ και 13 χρόνια στην Αφρική. Σε αδελφούς οι οποίοι εμείς καμιά φορά δεν έχουμε την σημασία. Εμείς τους θεωρούμε ίσως έναν άλλον κόσμο, ο οποίος πραγματικά έχει άλλες καταστάσεις και άλλα είδη. Πολλές φορές για εμάς είναι απαράδεκτα και θα έλεγα σε εισαγωγικά μύθικα είδη. Ταπεινωμένος λοιπόν, βρίσκεσαι εκεί όπου δεν το περιμένεις για να μάθεις τελικά ότι μέσα από αυτή την ταπείνωση γεννιέται κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο, το οποίο πετρέχει πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μας, μας προβάλλει τη βάση, το θεμέλιο της αρετής και να αρχίσουμε την περίοδο του Ιωδίου που είναι η βάση της ταπεινώσεως. Το πέρας, το τέλος όμως για τους πατέρες
είναι η αγάπη. Αυτή την αγάπη λοιπόν μερικούς επιλέγει ο Θεός να τους στείλει εκεί όπου αμαρτωλείται. Θα ποινεί τελώνες, αμέσως τελώνες, ζητούν το έλεος καθημερινά από εμάς. Μας στέλνει ο Θεός ο τάδος για να μην του δίνουμε εκκρεμμένα και το χρήμα. Συγκοφέρα το χρήμα από ψηλά, αλλά από χαμηλά. Και εμείς να μοναχίσουμε μαζί τους για να τους παρακαλέσουμε πρώτα απ' όλα μέσα από την προσωπική μας μετάνοια και λύση να έρθει κοντά στο Θεό. Και έτσι λοιπόν και εσείς μαζί μονάχα ταπεινώνετε αυτό όταν σας προσφέρετε σε αδελφούς τους οποίους δεν γνωρίζετε. Όταν επιστρέψετε στα χέρια της Εκκλησίας, στα παιδιά της, είναι μεγάλη υπόθεση η Εκκλησία που κοιτάξει, που παντοχυρεί τα παιδιά της. Γιατί όλος ο κόσμος είναι παιδιά της Εκκλησίας, είτε αυτή είναι άποψη, είτε αυτή είναι πιστή, είτε είναι ολοκληρωμένη, είτε είναι πρόβατα τα οποία βρίσκονται στη μάτια της. Και οι Αφρικανοί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό, οι οποίοι ζουν σε ένα σκοτάδι, μέσα σε πρόβλες θεμικές εποχές ζουν. Μέσα στην αθλειότητα, στην έλλειψη παραμάτων, στην έλλειψη τροφής, στην έλλειψη στην καταιγίδα των ασθενειών κάτω, οι οποίες καθημερινά σκοτώνουν τον κόσμο. Όχι μιλάμε για COVID και για τα κοροναϊούς, μιλάμε για άλλες χειρότερες επιδημίες, χειρότερες ασθένειες οι οποίες σκοτώνουν τα παιδιά καθημερινά, όπως η ενδοσία, όπως ο τύφος. Αυτό το οποίο εμείς θα έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον καιρό και έχουμε μερικά έξω πολύ τα πόνα μετά τη θεραπεία του κάτω, σκοτώνουν τα καθημερινά κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο και εμείς μαζί με εσάς ζούμε, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε τον εαυτό μας και ταπεινώνουμε καθημερινά τον εαυτό μας. Φεύγοντας από την πατρίδα μας, δίνοντας κάποιο μέρος των προβλημάτων από το περίφημο ύφος του πορτοφολίου μας για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πεσμένοι, χάνουν στη γη και ζητούν τη βοήθειά μας, την πνευματική πρωτοβόλα και μετά την υγεία. Ήρθα λοιπόν σήμερα να σας άκουσα και να σας συναντήσω μετά από 6 μήνες περίπου στο κοντό, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου πρώτα απ' όλα στον Ιγνάτη, εδώ πέρα στον πρώτο τον κύριο Ιγνάτη, που είχε με καλιάρες κάθε φορά και μου δίνει την άδεια και την ευλογία να βρίσκομαι και να γερνάω και εγώ αυτή την μάνα εκείνη του Ευαγγελίου που ζητούσε τα ψίχουλα που έφυγαν το τραπέζι των κυρίων για τα παιδιά της. Έτσι είμαστε δυστυχώς και ευτυχώς και εμείς οι Απόστολοι, αλλά όλα αυτά τα κάνουμε για την μάνα που μεγάλη την Εκκλησία μας. Ευχαριστώ λοιπόν τον Μητροπολίτη μας, τον Πατριάρχη μας, που έδωσε την ευλογία την άδεια που είχα πολύ καιρό στην Ελλάδα για να συλλέξω τον πρώτο χώρο και να γυρίσω πίσω να βοηθήσω τον κόσμο. Ευχαριστώ και εσάς πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα τη συνοδεία μου τώρα για όλους τους γύρω του που έχετε καθημερινά για μένα και μετά όλους τους άλλους αδελφούς, τους αδελφές μου, τις μητέρες, τους πατέρες μου, οι οποίοι στέκονται δίπλα στον αγώνα αυτό τον οποίο κάνουμε. Πρώτα ηθικά και μετά υλικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εξήγησε στους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι με αγκαλιάζουν αυτή τη φορά και με δέχονται σαν αδελφό του Ευαγγελίου, γιατί αυτό εξάλλου είμαστε. Μια οικογένεια, όλοι μαζί, πορευόμαστε προς τη σωτηρία. Και η σωτηρία μας, να ξέρετε, περνάει μέσα από αυτή την ταπείνωση, αυτή την προσφορά που δίνουμε στον ταπεινωμένο και φτωχό αδελφό μας, για να φτάσουμε τελικά στη μεγάλη αγκαλιά της αγάπης, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριό μας. Ο Θεός της αγάπης είναι η ίδια ο Θεός. Αν καταφέρουμε να φτάσουμε στην τελειότητα της αγάπης, αναδείξουμε όλα τα σταλμπά της κύρωκας και φτάσουμε κοντά στον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.